ωφέλη της επιστήμης, ανάλυση του επικεφαλής ενός από τους κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς της Γερμανίας, ο Πέτερ Γκρουσ, διάλεξε το χθες το βράδυ. Ο Γερμανός επιστήμονας βρέθηκε στην Κύπρο με πρόσκληση του Ινστιτούτου Κύπρου, του Ινστιτούτου Γκέτε, Λευκοσίας και της ΟΕΒ και χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Μετοχεμή. Την καταλυτική σημασία της έρευνας και της επιστήμης στη ζωή μας ανέλησε ο καθηγητής Πίτερ Γκρουσ, πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Max Planck Society, σε διάλεξη με θέματα ωφέλη της επιστήμης στην κοινωνία. Την διάλεξη με χορηγό την εταιρεία Μετοχεμή διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γκέτε Λευκοσίας και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Όπως ανέφερε ο κύριος Γκρουσ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 240 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για έρευνα και ανάπτυξη, ένα τεράστιο ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιστήμη διαμορφώνει σημαντικά σήμερα τη ζωή μας όπως ποτέ άλλοτε, εάν λάβουμε υπόψη τις σύγχρονες ιατρικές ανακαλύψεις ή ακόμα τη χρήση των διάφορων ηλεκτρονικών μέσων. Ο σταθμό θεωρεί για την Κύπρο την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Cyprus is assuming the presidency of the EU from the middle of this year, and thus Cyprus will assume even a greater responsibility for all of Europe. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νεοκλής Σιλικιώτης, παραδέχθηκε ότι η Κύπρος ακόμα υστερεί σε θέματα έρευνας. Στην Κύπρο έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Και είναι εδώ που πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή μας. Το σίγουρο πάντως είναι πως η συνεχής εξέλιξη στον τομέα της έρευνας είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο πλανήτης να παράξει αρκετά τρόφιμα για να θρέψει τον πληθυσμό του, χωρίς επιβλαβή συνέπειες για το περιβάλλον.